του καιρού μας, γιατί είναι δύσκολη και η καιρή γενικότερα. Κύριε Κλεάνθη Νικολαίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος, εύχομαι υγεία σε εσάς εκεί στο πάνελ αλλά και στους τηλεθεατρίες του Α. Πώς είστε κύριε Νικολαίδη μου, πώς περάσατε με την καλοκαιρία των τελευταίων ημερών? Αφήστε με να τη λέω καλοκαιρία εσείς και να με διορθώνετε. Κοιτάξτε, υπηρεσιακά βεβαίως έτσι, δώσαμε όσες περισσότερες υπηρεσίες μπορούσαμε να δώσουμε στο μια κοινό. Μια χαρά, ναι βεβαίως, και ήταν και μέσα, ήταν ακριβώς κιόλας. Α, ευχαριστώ. Αυτό θα καταγραφεί. Όχι, έχει καταγραφεί ήδη, δεν. Λοιπόν, ναι, είναι πραγματικότητα ότι ο καιρός κατά τη διάρκεια των μηνών Μαρτίου, Απριλίου αλλά και Μαΐου μπορεί ενίοτε να συμπεριφέρεται πολύ, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες ή το Μάρτιο συμπεριφέρθηκε με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Mm. Το είχαμε πει ότι αυτοί οι τρεις μεταβατικοί μήνες είναι μήνες κατά τις οποίες μπορούμε, να δούμε και τις τέσσερις εποχές του έτους να παρελάβουν διαδοχικά. Και ζήσαμε ημέρες όπου είχαμε τριαντάρια και την επόμενη ημέρα είχαμε 22 βαθμούς Κελσίου και το αντίθετο, έτσι. Είναι συχνά αυτά τα σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια αυτών των μεταβατικών μηνών, κυρίως από το χειμώνα προς το καλοκαίρι και αναμενόμενα. Και βεβαίως είναι συχνά τα φαινόμενα μεταφοράς σκόνης και πολύ θερμών αερίων μαζών από την περιοχή της Βορείου Αφρικής προς την περιοχή της Κύπρου, κάτι το οποίο ζούμε και αυτόν τον Απρίλιο για την περιοχή μας, αφού χωρίς να έχει εκπνεύσει ακόμα ο Απρίλιος, φαίνεται ότι πέραν των 15 ημερών σκόνης επηρέασαν την Κύπρο σε τέτοιο σημείο που να έχουμε το πρώτο επίπεδο σημαντικό είδος, το κίτρινο επίπεδο σημαντικό είδος ποιότητας του αέρα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να είναι μέτριας ποιότητας ο αέρας που αναπνέουμε. Αυτό το αγαθό το οποίο αναπνέουμε να είναι γενικά μέτριας ποιότητας. Φαίνεται ότι το φαινόμενο σκόνης το οποίο μας επηρέαζε με χαμηλές συγκεντρώσεις έχει σταδιακά υποχωρήσει, παρόλο που οι συγκεντρώσεις της σκόνης ευρισκόμενες στο πράσινο επίπεδο σημαντικότητας είναι αρκετά ψηλές για πράσινο επίπεδο, είναι από 30 μέχρι 40 μικρογραμμάρια PM10, ενώ μετά τη λήξη και των γιορτών θα αρχίσουν να φαίνονται τα πρώτα σημάδια της κυκλοφορίας και το αποτέλεσμα της αυξημένης κυκλοφορίας στους κυκλοφορικούς κόμβους, ιδιαίτερα το πρωί, με ψηλής συγκέντρωσης σωματίδια στους κυκλοφορικούς κόμβους, κάτι το οποίο φαίνεται και σήμερα. Ναι, το είδαμε και σήμερα άλλωστε. Πώς θα είναι, έχουμε μπει κατά καλά στις υψηλές θερμοκρασίες, είναι κάτι το οποίο θα έχουμε και τις επόμενες ημέρες? Είναι κάτι το οποίο θα έχουμε και τις επόμενες ημέρες, όχι στο ύψος των θερμοκρασιών που καταγράφηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε καταγράψει και 35 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό, χτες στους 31. Σήμερα αναμένεται να ανέβει στους 29 μόνο βαθμούς Κελσίου. Mm-hmm. Και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας μικρής διαταραχής, η οποία θα από χθες έχει ρίξει κάπως τη θερμοκρασία κάτω, αλλά από ό,τι φαίνεται από αύριο Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, έτσι ώστε αυτή να κυμανθεί, ήδη κυμαίνεται σε υψηλότερα του κανονικού επίπεδα, να κυμανθεί σε ακόμα πιο ψηλά επίπεδα. Ίσως θα δούμε προς το τέλος της εβδομάδας στο 32-33 βαθμούς Κελσίου. Έτσι. Ναι, χωρίς αυτό να σημαίνει και παρόμοιου ρυθμού άνοδο της θερμοκρασίας των νερών της θάλασσας. Θερμοκρασίες στα νερά της θάλασσας είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Είναι λόγω του συντελεστή θερμοχωρητικότητας του νερού. Χρειάζεται πολύ περισσότερη ενέργεια για να ψηλώσει η θερμοκρασία του. Κάτι το οποίο φαίνεται στην Κύπρο αργά τον Αύγουστο. Το πιο θερμό νερό είναι Αύγουστο-Σεπτέμβριο στην Κύπρο. Το πιο θερμό θαλασσινό νερό. Άρα, κυρίως έθριος ο καιρός, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Τοπικές αραιές ομίχλες είχαμε και σήμερα στην περιοχή της ελεύθερης αμοχώς του, με υγρασία γύρω στο 96% από ό,τι φαίνεται, ενώ το εσωτερικό και τα δυτικά και σαφώς τα ορεινά με σχετική υγρασία κάτω από 50%. Αρκετά καλός καιρός λοιπόν, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Η σχετική υγρασία η αυξημένη στα ανατολικά θα υποχωρήσει με το πέρασμα της ημέρας, mm-hmm. δηλαδή θα ψηλώσει ο ήλιος, θα την κάψει, θα την ανεβάσει, με αποτέλεσμα να είναι καλός ο καιρός,
λίγες παροδικές νεφώσεις, ενώ οι επόμενες ημέρες θα σηματοδοτήσουν μία άνοδο της θερμοκρασίας, όπως σας είπα, στους 32-33 από ό,τι φαίνεται για τις επόμενες ημέρες, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, καθώς το Σάββατο είναι πιθανόν να έχουμε θερμόμεν καιρό, αραιή σκόνη στην ατμόσφαιρα που θα επανέλθει και τοπική βροχή. Α, όλα μαζί. Άρα, ναι. Ναι, από όλα έχει το πανέρι. Από όλα έχει το πανέρι. Τοπική για όλα βροχή, τα γούστα ο καιρός μας. Ακριβώς. Η οποία φαίνεται θα καθαρίσει την ατμόσφαιρα, γιατί από ό,τι φαίνεται από εβδομάδας πάμε πάλι σε κυρίως έθριο καιρό και φαίνεται να ψηλώνουν και οι θερμοκρασίες. Πώς βλέπουμε το φετινό, δεν ξέρω αν είναι πολύ νωρίς ακόμη, το φετινό καλοκαίρι πώς το βλέπουμε? Τα καλοκαίρια μας στην Κύπρο, Κατερίνα, είναι μεγάλης διάρκειας, με μέσες τιμές γύρω στους 38-39 βαθμούς Κελσίου για το εσωτερικό. Έτσι, αυτές είναι οι κανονικές τιμές. Τελευταίο 15ήμερο Ιουλίου, πρώτο 15ήμερο Αυγούστου, η κανονική για το εσωτερικό είναι 38,5 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι για μας τους χειμωνάκηδες το καλοκαίρι είναι άσχημο, για σας τους καλοκαιράκηδες το καλοκαίρι είναι μια εξαιρετική περίοδος. Εξαιρετική. Εξαιρετική. Χωρίς να σημαίνει όμως ότι κατά αυτήν την περίοδο δεν θα έχουμε ακολουθίες 2-3 ημερών με θερμοκρασίες που μπορεί να προσεγγίζουν τους 42-43 βαθμούς Κελσίου. Να, ναι, κανονικό σίγουρα. Με καλοκαίρι με εξάρσεις υψηλών θερμοκρασιών. Ναι, το περισσότερο που έχουμε πετύχει με θερμοκρασία, υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε τα 47. 46,5 βαθμούς Κελσίου, μάλιστα. Ναι, το 2010. Το 2010, ενώ ο περσινός Μάιος, ο προπέρσινος Μάιος, μας έδωσε ένα 44. Σωστά, έτσι. Σωστά. Αυτές οι εξάρσεις, οι οποίες είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθούν από τα εποχικά μοντέλα πρόγνωσης καιρού, μπορούν μόνο να γίνουν αντιληπτές μερικές ημέρες πριν από το φαινόμενο, έτσι, πριν από αυτό το ακραίο τοπικό το οποίο θα καταγραφεί. Και βέβαια δουλειά του τμήματος στα πλαίσια των παρεχομένων υπηρεσιών είναι η παρακολούθηση του καιρού, έτσι ώστε αυτός να δίδεται στο ευρύ κοινό με την επίπτωση που θα έχουν τα φαινόμενα στο ευρύ κοινό. Αυτή είναι η τάση που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας θέλει να δώσει στις προγνώσεις. Θα είναι 40 βαθμοί Κελσίου. Ποια είναι η επίπτωση? Τι μπορεί να πάθει ο κόσμος? Θα έχουμε βροχές ή και τοπική καταιγίδα. Ποια είναι η επίπτωση στο κοινό? Γι' αυτό και στις συνεντεύξεις τις οποίες δίνουμε, είτε εγώ είτε άλλη λειτουργή του τμήματος, είτε λειτουργία από τη Μονάδα Πρόγνωσης Καιρού, περισσότερο επικεντρωνόμαστε στην επίπτωση που θα έχει ο καιρός στο ευρύ κοινό. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Νικολαδήμου, σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Να είστε καλά και θα τα πούμε θα πάρα σας πολύ σύντομα. Πείτε μου. Θα σε ευχαριστήσω κι εγώ, αν μου δώσετε ένα λεπτό ακόμα. Α, σας δίνω όλο το ακόμα τρία. Ναι, τρεις του μήνα. Τρεις του μήνα, ναι. Το Τμήμα Μετεωρολογίας, σε συνεργασία με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ελλάδος, την ΕΜΗ, ναι. Και την Ισραηλινή Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα υπογράψουν ένα μνημόνιο συναντήληψης σε θέματα μετεωρολογίας, κλιματολογίας και όλων των σχετιζομένων υποθεμάτων στο σταθμό ραδιοβολήσεως στην Αθαλάσσα. Θα κάνουμε εκεί μία τελετή, η οποία θα ξεκινήσει στις 11 η ώρα. Καλούμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να είναι εκεί, να καλύψουν το γεγονός. Η συμφωνία η οποία έχουμε με το Ισραήλ υπογράφηκε στην Μπερσίπα του Ισραήλ στις 23 Δεκεμβρίου του 2018, ενώ αυτή η διμερής συνεργασία αναβαθμίζεται τώρα σε τριμερή συνεργασία κατόπιν και της διακήρυξης, η οποία έγινε της κοινής διακήρυξης συνεργασίας που έγινε στην Μπερσίπα από τους αρχηγούς των κρατών, τον πρόεδρο Αναστασιάδη και τους τότε πρωθυπουργούς της ΜΕΝ Ελλάδος Αλέξη Τσίπρα, του ΔΕ Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου. Μάλιστα. Ναι. Άρα είναι την Τρίτη στις 11 η ώρα, 3 Μαΐου. Στις 3 Μαΐου. Μάλιστα. Θα προηγηθεί στις 2 Μαΐου μία άλλη τελετή συνεργασίας της Ισραηλινής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με το Ινστιτούτο Κύπρου, η οποία είναι κατόπιν της εξαγγελίας
του Προέδρου της Δημοκρατίας για την κλιματική αλλαγή στην περιοχή ΕΜΕ, Ανατολική Μεσόγειος και Μέση Ανατολή, στην οποία κάντε το Ισραήλ... Κάντε τις εκδηλώσεις γύρω στις 8 το βράδυ, να μπορούμε να είμαστε κι εμείς... 8 το πρωί, συγγνώμη, να είμαστε κι εμείς εκεί, 7.30, 6 και 45. Ναι,